Η περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχου Τατούλη του Πέτρου και ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι ο Περιφερειάρχης και όλοι οι αντιπεριφερειάρχες, πήραμε απόφαση να κάνουμε μια καμπάνια αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες, οι οποίοι κατακτίζουν, όπως είναι γνωστόν, αυτή τη στιγμή τη χώρα μας. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι φύγαν από τη χώρα τους, κανείς δεν θέλει να φύγει από τη χώρα του, αν δεν περνάει άσχημα, κυνηγήθηκαν από τη χώρα τους λόγω του πολέμου που υπάρχει εκεί, έχουν χάσει τις περιουσίες τους, έχουν χάσει γενικά τους πρόσωπα και μέσα από ταλαιπωρίες ημερών, μηνών, ίσως και ετών, βρέθηκαν στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, είναι εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, παρά ότι όλα καταραίουν, αυτό που δεν μπορεί να καταρρεύσει ποτέ σε αυτή τη χώρα είναι η ανθρωπιά, η οποία συνεχίζει να αντιστέκεται και εμείς, ειδικά οι Πελοποννήσιοι, έχουμε δείξει ευαισθησίες τέτοιες, οι οποίες έρχονται από πολλά χρόνια. Άλλωστε και η θρησκεία μας είναι μια θρησκεία η οποία δεν λέει οφθαλμός αντί οφθαλμού, λέει αγάπα τον πλησίον σου. Πρέπει λοιπόν εμείς οι Έλληνες να είμαστε αρρωγοί και να βοηθήσουμε αυτούς τους συνανθρώπους μας, ανεξάρτητα ποιας εθνικότητας είναι, ανεξάρτητα ποιου θρησκεύματος είναι, δεν πάβουν να είναι άνθρωποι, δεν πάβουν να είναι μικρά παιδιά. Έτσι λοιπόν σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε νομό θα γίνει μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν αρκετά υλικά τα οποία θα σταλούν μετά ομαδικά όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου εκεί που θα μας υποδείξουν. Σήμερα εδώ στην Τρίπολη, στο γραφείο μου, είχαμε μια συνάντηση με την παράταξη της Νέας Πελοποννήσου, του Πέτρου Τατούλη. Είναι μαζί μου ο κύριος Ρουμελιώτης, ο Γιώργος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Γιάννης ο Κατσίρης, ο κύριος Ντάνος Δοδωρής, ο κύριος Κατσαδράδης Τάσος και ο κύριος Μπουγιούκος Γιάννης. Και συζητήσαμε για την προσπάθεια αυτή να κάνουμε στην περιφερειακή της Αρκαδίας, πώς θα συνεχίσουμε καλύτερα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω να σας πω σήμερα είναι ότι υπάρχει μια συνεργασία και με τους 5 Δήμους της Αρκαδίας και με τις 2 Μητροπόλεις, με πολλούς φορείς. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά, γιατί μήπως ξεχάσω κανεί. Πάντως θα ήθελα να πω τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αρκαδίας, τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Δικηγορικό Σύλλογο, άλλους φορείς, συλλόγους, τον Σύλλογο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, την εκπαίδευση. Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιος έχει τις ευαισθησίες αυτές να συστρατευτεί μαζί μας, είτε είναι μεμονωμένος άνθρωπος, είτε είναι σύλλογος, για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Πρακτικά λοιπόν τώρα πώς θα γίνει αυτή η κίνηση. Από τις 28 Μαρτίου μέχρι τις 7 Απριλίου θα γίνεται αυτή η προσπάθεια συγκέντρωσης των υλικών αυτών για τους πρόσφυγες. Όσο αφορά την Τρίπολη, θα συγκεντρώνονται στην οδό Μενάλου και Σέκερη, εκεί που είναι τα γραφεία της περιφέρειας, και εκεί υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα παραλαμβάνει τα προϊόντα. Επίσης στο Δημαρχείο της Τρίπολης, στην οδό Λαγοπάτη και Αταλάτης. Σε κάθε ΚΕΠ των τέος Δήμου του Δήμου Μαντινίας. Δηλαδή στο ΚΕΠ του Δήμου Βαλτετζίου, του Δήμου Κορυθίου, του Δήμου Λεβιδίου, του Δήμου Μαντινίας, του Δήμου Σκυρίτιδος, του Δήμου Τεγέας και του Δήμου Φαλάρου. Στη Μεγαλόπολη η συγκέντρωση θα γίνεται στο παλιό Δημαρχείο Παπαναστασίου 30. Στο Άστρος, στο γραφείο κίνησης Δήμου Άστρου, στην πλατεία Αγίου Παύλου στον Άστρος. Στο Λεωνίδιο, στο Δημαρχείο Λεωνιδίου, στα Τρόπαια, στην κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Γορτινίας, εκείνη πέφτει η κυρία Δηματοπούλη Μαρίνα, και στις κατατόπους ενορίες και εκκλησίες. Όλα αυτά στο τέλος λοιπόν θα συγκεντρωθούν εδώ και όλοι μαζί μετά θα πάμε να τα παραδώσουμε σε αυτούς τα οποία πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Επίσης θα ήθελα να πω και τι προϊόντα θα συγκεντρώσουμε για τους πρόσφυγες. Αυτά είναι τρόφιμα μακράς διαρκείας, όπως κρουασάρ, μπισκότα, σοκολάτες, πατατάκια, μακαρόνια, όσπρια συσκευασμένα, ρύζι συσκευασμένο, σακουλάκια ζάχαρη, κονσέρβες διάφορες λαχανικών, ψαρικών, κρεατικών κλπ. Πλην χοιρινού κρέατος. Φρυγανιές, παξιμάδια, μέλια, καφέδες, επίσης βρεφικά γάλατα για διάφορες ηλικίες, βρεφικές κρέμες, γάλατα ευαπορέ, τσάι, νερά, χυμούς, από φαρμακευτικό υλικό. Όσοι έχουν σπίτι τους κάποια φάρμακα τα οποία πλέον δεν χρησιμοποιούν, καλό να τα μαζέψουν. Θα υπάρχει μια επιτροπή από φαρμακοποιούς, θα ελέγχουν αν έχουν λήξει ή όχι και αν είναι καλά ή έχουν κάποια αλλίωση, και θα προωθηθούν, όπως είναι αντιπυρετικά σιρόπια,
υπόθετα, σιρόπια για το βήχα, διάφορα σπρέι για τα εισπνεώμενα για βροχίτιδες, αντιβιωτικά σιρόπια, κολύρια, γάντια και επίσης κάποια είδη υλικής συνδρομής όπως είναι μονομάντιλα, χαρτιά υγείας, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, απορρυπαντικά, πλαστικά, πιάτα, ποτήρια, παιδικά ρούχα, παπούτσα, γυναικεία ρούχα, κάλτσες, ανδρικά ρούχα, κουβέρτες. Σε πολλά σπίτια στα χωριά της Αρκαδίας υπάρχουν κουβέρτες οι οποίες πλέον δεν χρησιμοποιούνται γιατί έχουν ξεπεραστεί και νομίζω ότι σε πολλά νοικοκυριά υπάρχουν τέτοιες κουβέρτες. Άλλωστε πολλές γερότησες, ευαισθητοποιημένες, μου είπαν ότι έχουν να δώσουν τις λεγόμενες μπαντανίες που λέμε στην περιοχή μας, οι οποίες πλέον δεν τις χρησιμοποιούμε και είναι αρκετά χρήσιμες για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται στην Ήπεθρο. Διάφορα σκηνές αν έχουν, αδιάβροχα, σακίδια και τέτοια πράγματα. Πρέπει λοιπόν να ευαισθητοποιηθούμε. Εμείς που οι παππούδες μας ήταν πρόσφυγες, οι πατέρες μετανάστες, δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ρατσιστές. Πρέπει να έχουμε ευαισθησίες. Νομίζω ότι οι Αρκάδες έχουν τέτοιες ευαισθησίες. Είναι ένας ευαίσθητος λαός και νομίζω στο τέλος θα ανταποκριθούμε και θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα συγκεντρώσουμε αρκετά τρόφιμα, υλικά για τους πρόσφυγες, γιατί όπως είπαμε είναι συνάνθρωποι μας που ανεξάρτητα θρησκείας ή εθνότητος αυτή τη στιγμή υποφέρουν στο κρύο και πρέπει λοιπόν ανθρώπινα και χριστιανικά να βρούμε δίπλα τους.